καταλαβαίνετε. Η γυναίκα περνάει από διάφορα στάδια σεξουαλικής ικανοποίησης. Το πρώτο, το ανώριμο, αυτά εκεί που μένουν, θα λέγαμε, οι έφηβες, οι κορασίδες μέχρι τα 20, είναι το πολύ απλό, ο κλιτοριδικός οργασμός. Σωστά, σωστά. Είναι ο κλιτοριδικός οργασμός, αυτό να εξηγήσουμε πού βρίσκεται η κλιτορίδα, να πω εγώ σαν γεωγραφικός προορισμός, είναι, είναι μέσα στο μουνί. Συνέχισε, ναι. Αντώνη, θα σε διορθώσω πολύ αυτό το που είναι τελικά η κλιτορίδα της γυναικός. Είναι ένα μυστήριο το οποίο ελάχιστοι, ας πούμε, έχουν καταφέρει να τα απαντήσουν. Γενικώς ψάχνεις, όποιος ψάχνει βρίσκει, που λένε. Ψάχνοντας βρίσκοντας. Άρα λοιπόν η κλιτορίδα δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο, πρέπει να την ψάξουμε να τη βρούμε. Έτσι, πρέπει να ψάξεις 2-3 χρόνια και μετά κάπου εκεί τη βρίσκεις. Αυτό είναι από μέχρι 20 χρόνων αυτό, έτσι. Κοίταξε, το πρώτο στάδιο του γυναικείου οργασμού είναι ο κλιτοριδικός οργασμός, ο οποίος είναι από μικρά παιδάκια ή έφηβες, εν πάση περιπτώσει, μέχρι 20 χρόνων maximum, έτσι. Παίζουν εκεί το κουμπί τους, τα κοριτσάκια, και φτάνουν σε ένα οργασμό ο οποίος είναι, έτσι, θα έλεγα, βαριά ένα 5 στα 10. Μάλιστα. Βγαίνει υγρό όμως, βγαίνει υγρό, έτσι, βγαίνει υγρό. Αυτό είναι άσχετο, άσχετο με το αν βγαίνει ή δεν βγαίνει. Το δεύτερο στάδιο, θα λέγαμε, το δεύτερο στάδιο του οργασμού είναι αυτός που λέμε ο κολπικός οργασμός. Αν έχετε βρει κάποιον που να έχει πει για κάποιον ότι αυτός με έκανε μια σαν γυναίκα, να είστε βέβαιοι όλοι σας ότι η γυναίκα αυτή βίωσε πρώτη κολπικό οργασμό με αυτόν τον. Και αυτό δεν θα το αφήσει ποτέ, έτσι. Εκεί να προσθέσω ότι, αν επιτρέπετε, Dr. Κάριε, συγγνώμη κιόλας, να προσθέσω ότι στον κολπικό οργασμό πολύ δύσκολα βλέπεις υγρό, γιατί γίνεται μέσα το boom. Ναι. Βέβαια, πολύ λέει και ο καθηγητής. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Και μία μίμηση έτσι καλοπροέρχεται. Βέβαια. Λοιπόν, επανέρχομαι όμως. Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, υπάρχει ένας μύθος ο οποίος λέει ότι ο μεγαλοτσούτσουνος είναι αυτός ο οποίος κάνει τη γυναίκα να νιώθει συμπραγματική γυναίκα, και αυτό είναι 100% λάθος. Γιατί? Γιατί η μεγάλη, το μεγάλο, θα μου επιτρέψεις να μιλήσω, χιδέα. Παρακαλώ, ευχαριστησής μου, ναι. Ο μεγάλος πούτσος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να ερεθίζει κατά τρόπο δεινά, έτσι, ας πούμε, την κλιτορίδα της γυναικός, και έτσι η γυναίκα αυτή νομίζει ότι... Είναι μάκρος, αν θέλετε, ντόκτορα. Εδώ, ντόκτορ, με συγχωρείτε, αν θέλετε να πούμε, είναι το μήκος και το πάχος. Όταν λέμε για μεγάλο, τσουτσού, τι εννοούμε, ας πούμε, χοντρή και ψηλή. Κοιτάξτε, θα τα εξηγήσουμε όλα. Θα τα εξηγήσουμε όλα. Απλά είναι πολύ, είναι μύθος, δηλαδή η γυναίκα αυτή νομίζει ότι, δηλαδή, επειδή βιώνει κάτι μεγάλο μέσα της, δεν πάει να πει ότι βιώνει και τον πραγματικό κολπικό οργασμό. Αυτό είναι επειδή τη χάνει, έτσι, γαργαλίσει την κλιτορίδα. Κλιτοριδικό οργασμό έχει η γυναίκα εκείνη τη στιγμή όταν... Άρα λοιπόν, άλλο είναι και άλλο φαίνεται. Άλλο είναι και άλλο αισθάνεται. Και άλλο αισθάνεται. Αισθάνεται, έτσι. Ναι, με συγχωρείτε. Αισθάνεται παθητική φωνή. Παθητική φωνή. Ξέρετε, και εγώ δεν έχω τελειώσει το γυμνάσιο, κύριε αγαπητέ μου. Είμαι ντόκτορα, αισθάνομαι λίγο άβολα, αλλά προσπαθώ να συμμετέχω. Κοιτάξτε, αυτά είναι πράγματα τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να απαντηθούν και να λυθεί η απορία μια για πάντα. Ωραία, υπάρχει και τρίτο στάδιο. Το τρίτο στάδιο θα το πω μετά, είναι πιο εσχρό. Κοιτάξτε τώρα, το τρίτο θα το πω μετά, αλλά υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να φέρουμε τη γυναίκα σε κολπικό οργασμό όντας μικροτσούτσουνη, διότι προσέξτε τώρα, αν έχεις ένα μόριο το οποίο είναι 2 εκατοστά σε πάχος και μήκος, μπαίνει μέσα στον κόλπο της γυναικός. Ο κόλπος της γυναικός είναι πολύ ωραίο, γιατί σφίγγεται. Δεν ερεθίζει καθόλου την κλιτορίδα, προφανώς, επειδή δεν, ανατομικά αυτό δεν γίνεται, έτσι. Οπότε λοιπόν, εντάξει, με 2 εκατοστά δεν γίνεται δουλειά, εντάξει, με 4 εκατοστά πώς γίνεται. Μάλιστα. Η ιστορία, έτσι. Οπότε συσφίγγεται ο κόλπος γύρω από το πουλί του ανδρός, και έτσι με το μέσα έξω, ναι, συσφίγγεται, και γίνεται, όταν γίνει αυτή η πράξη πάνω από 5,6 λεπτά, ναι, κάποια στιγμή εκτινάσε τη γυναίκα στον 7ο ουρανό. Και τότε είναι που η γυναίκα αυτή βιώνει τον πραγματικό οργασμό. Αυτά δεν τα λένε. Δηλαδή, όταν ξεπεράσεις το άγχος του τον έχω 4 εκατοστά και τι θα κάνω και πώς θα. Όταν το ξεπεράσεις αυτό, γιατί έχουμε δεχτεί εμείς, έχουμε δεχτεί τρομερό μπούλικ. Λόγω μικρό τσουτσού, ναι.
Ναι. Τρομερό μπούλινγκ. Αλλά αυτό όμως, όταν δηλαδή, καταλάβουμε όλοι ότι αυτό το πράγμα είναι μια ψευδέστηση, γιατί δηλαδή, ζούμε σε ένα μάτεξ ενδεχομένως της μικροτζουνίαζης, τότε θα καταλάβουμε ότι μόνο το μικρό πουλί μπορεί πραγματικά να κάνει τη γυναίκα να είναι αυτή πραγματική γυναίκα, γιατί πολλές. Το τρίτο στάδιο της, είναι, δεν χρειάζεται, ας πούμε. Εκεί το τρίτο στάδιο είναι άλλα πράγματα και δεν έχει να κάνει με το μικρό του ζούνι. Είναι προκτικό και ταυτόχρονα παίζει την κλειτορίδα, αυτά είναι γνωστά πράγματα. Ναι, αλλά και πάλι δεν έχει σημασία το μέγεθος. Διότι εγώ έχω έρθει να σας πω προσωπική εμπειρία, κύριε Δόκτωρα. Παρακαλώ. Δόκτωρ Κάργε μου, εγώ είχα πάει σε αυτό το πάρτι. Ήταν ωραίο πάρτι και αυτά πίναμε. Ήταν σαν χάος πάρτι κλπ. Ναι. Και είναι μια κυρία, μια κοπέλα τέλος πάντων, να μην πω το όνομά της. Πολύ χονδρούλα, πολύ δηλαδή. Πάρα πολύ χονδρούλα. Να την ονομάσουμε Μαρία, για τη συζήτηση. Μαρία Κυλκής, πες, ναι. Λοιπόν. Μια Μαρία το Κυλκής τέλος πάντων, είναι στο ίδιο πάρτι και αυτά. Έχει πει και αυτό τον κόλλο της, δεν βλέπει μπροστά της. Της λέω, Μωρή, της λέω, είμαστε και δύο που είμαστε, δεν πάμε να καμεθούμε. Μου λέει, πάμε, μου λέει, πάμε. Πάμε λοιπόν στην τουαλέτα. Αυτή ήθελε να μου το να με φτιάξει. Μου λέει, βάλτο, μου λέει από πίσω, μου λέει η Γιούρβα μου. Κάνω εγώ αυτά, ο κόλλος τεράστιος. Τεράστιος, δόκτωρ Κάργε μου. Προσπαθούσα, εμένα το πουλί μου είναι κανονικό. Εντάξει, είναι πάνω από 4 εκατοστά. Εάν πήγαινα. Αυτό δεν πα πει, εδώ συνεχίστε. Ναι, είναι, είμαι από του άτυχου, τον πάνω 4 εκατοστά. Και εκεί προσπαθούσα, τη βλέπω την τρύπα. Την έβλεπα μπροστά μου, είχα ανοίξει τα κολομάγουλα με τα δύο μου χέρια. Θεωρούσα την τρύπα, την έβλεπα πεντακάθαρα. Έτσι, την βρώμικη τρύπα. Και προσπαθούσα κι εγώ με μεγάλη κοιλιά και αυτά προσπαθούσα να εισχωρήσω. Ίσα ακουμπούσε τη ροδέλα και μέχρι εκεί πήγαινε. Δεν πήγαινε πιο μέσα. Άρα πιστεύω, αγαπητέ, παίζει ρόλο και το μήκος. Γιατί αν ήταν κάποιος με ένα μεγαλύτερο τσουτσούνι, πιο μακρύ, ίσως να μπορούσε να εισχωρήσει. Αυτό το λέω μήπως βοηθάει στη συζήτηση, καταλάβετε. Αυτό και αυτά όμως, εκεί μιλάμε για προκτικό σεξ, το οποίο δεν έχει να κάνει με το λειτουργήμα που προσφέρω εγώ. Εγώ έχω ένα άλλο λειτουργήμα το οποίο είναι. Να ξεπεράσουμε τέλος το bullying του μικροτζουνισμού, διότι μόνο με μικροπαίος, ακόμα και αν είναι σαν σπίρτο. Με ένα σπίρτο γίνεται δουλειά. Και με μικρό τσουτσούνι μπορούμε δηλαδή, έτσι. Σαν σπίρτο γίνεται φλόγα μετά, με το να ψήσουμε το κουτσούνι γίνεται φλόγα και τα λοιπά. Αυτά είναι τεκμηριωμένα.